Ο Elon Musk ανακοίνωσε ότι έγινε η πρώτη εμφύτευση chip της Neuralink στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου. Το άτομο αναρρώνει ομαλά και είναι σε καλή κατάσταση. Πέρυσι, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε άδεια στην εταιρεία του δισεκατομμυριούχου να πραγματοποιήσει την πρώτη της δοκιμή για το εμφύτευμά της σε ανθρώπους. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος αυτού του εγκεφαλικού τσιπ είναι να βοηθήσει ασθενείς να ξεπεράσουν την παράλυση, καθώς και άλλες νευρολογικές παθήσεις. Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν πολλά υποσχόμενες αιχμές νευρώνων, πρόσθεσε ο Musk. Οι αιχμές αυτές αναφέρονται στη δραστηριότητα των νευρώνων που περιγράφονται ως κύτταρα που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά και χημικά σήματα για να στείλουν πληροφορίες γύρω από τον εγκέφαλο και το σώμα. Ο Musk δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμφύτευση του chip. Προηγουμένως, η Neuralink είχε πει ότι γίνεται χειρουργική τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την πρόθεση για κίνηση. Ο αρχικός στόχος ήταν να επιτρέψει στους ανθρώπους να ελέγχουν ένα ποντίκι υπολογιστή ή ένα πληκτρολόγιο, χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους. Η Neuralink ανακοίνωσε αρχικά τη δοκιμή εμφυτευμάτων τον Σεπτέμβριο. Η εταιρεία είχε πει τότε ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης, ένα ρομπότ τοποθετεί χειρουργικά τα πολύ λεπτά νήματα των εμφυτευμάτων που βοηθούν στη μετάδοση σημάτων στον εγκέφαλο των συμμετεχόντων. Οι αρχικές δοκιμές έγιναν σε πιθήκους. Ωστόσο, οι αρχές ζήτησαν να γίνει έρευνα, αφού κτηνιατρικά αρχεία έδειξαν προβλήματα που περιελάμβαναν παράλυση, επιληπτικές κρίσεις και οίδημα του εγκεφάλου. Ο Musk είχε πει τότε ότι κανένας πίθηκος δεν πέθανε ως συνέπεια εμφύτευσης από την Neuralink και είχε τονίσει ότι επιλέχθηκαν πίθηκοι στα τελευταία στάδια της ζωής τους για να ελαχιστοποιηθεί πιθανός κίνδυνος για υγιή ζώα. Η Neuralink δημιουργήθηκε το 2016 με την ελπίδα να δημιουργήσει ένα νέο τρόπο διασύνδεσης των ανθρώπων με μηχανές. Ο Musk έχει πει στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να προσφέρει έναν τρόπο στους ανθρώπους να ενσωματώσουν την εικονική πραγματικότητα με τον δικό τους εγκέφαλο. Η τεχνολογία της Neuralink θα μπορούσε να επιτρέψει στους ανθρώπους να επικοινωνούν με τους υπολογιστές μέσω της σκέψης, δημιουργώντας μια νέα μορφή επικοινωνίας. Επίσης, ο Musk πιστεύει ότι η τεχνολογία της εταιρείας θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διαφόρων νευρολογικών διαταραχών, όπως η άνοια, η κατάθλιψη και η επιληψία. Η πρώτη εμφύτευση chip στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τη startup του Elon Musk. Όμως η Neuralink έχει δεχτεί έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα. Το Reuters ανέφερε πρόσφατα ότι η εταιρεία έλαβε πρόστιμο για παραβίαση των κανόνων του Υπουργείου Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη μετακίνηση επικίνδυνων υλικών. Βρέθηκαν επίσης ακατάλληλες συσκευασίες επικίνδυνων απορριμμάτων συμπεριλαμβανομένου του ξυλενίου. Το ξυλένιο μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, ζάλι, σύγχυση, απώλεια μυϊκού συντονισμού, ακόμη και θάνατο.